Και η πέμπτη είναι το ουμάμι. Α, πέντε, η πέμπτη είναι, όχι η έκτη. Πριν είπες έβδομη. Έβδομη. Μπορείς να πάρα πάνω. Φωτεινή, είσαι ευθυμένη στο γύρι. Καίει. Α, καίει και μπαχαρίσια και θερμοκρασία. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του eFood, καλώς ήρθατε στη νέα σεζόν από vlogs. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η Φωτεινή Αριστακεσιάν Σβετλάνα και πήγα Ρωσία, η γι' αυσπόμνηλα μου ορίως και γιαζίκ, όχι χρασό μπήλα. Μας έβρισες! Επειδή λοιπόν πήγα αυτό το ωραίο το ταξίδι και γεύτηκα τη ρώσικη κουζίνα και πέρασα πάρα πολύ ωραία, τα παιδιά αποφάσισαν εδώ, η επιστημονική ομάδα του eFood, να μου βάλουν ένα challenge. Σου λένε ωραία. Τα ρώσικα τα ξέρεις, τα φαγητά να τα αναγνωρίζεις, να τα γεύεσαι. Τα υπόλοιπα, αν σε τυφλοδέσουμε, θα μπορείς να τα μαντέψεις. Δηλαδή, θα μου φέρουν πιάτα από διάφορες χώρες και εγώ θα πρέπει να μαντέψω η κουζίνα που γεύομαι την εκάστοτε στιγμή, σε ποια χώρα ανήκει, σε ποια εθνικότητα, τι είναι αυτά που τρώω, bonus points αν βρίσκω και τι ακριβώς τρώω. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Πόσες χώρες έχετε διαλέξει? 6. Θα έχουμε φαγητά από 6 χώρες. Δεν θα βλέπω μπροστά μου. Θα βασιστώ καθαρά στο ουρανίσκο. Ουρανίσκο μου. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό! Είμαι καλή. Πολύ καλή. Δεν μυρίζει κάτι ζεστό. Δεν νιώθω, ξέρεις, κάτι αχνιστό. Οπότε υποθέτω ότι είναι κάτι κρύο. Απ' την υφή είναι κάτι... Λίγο ζελατιστό. Γλυκό είναι. Σαν πανακότα είναι. Τι να είναι τώρα αυτό. Γαλλία. Όχι. Πόσες ευκαιρίες έχω. Μία. Ιταλία. Όχι. Τιραμισού μήπως είναι. Όχι. Τι είναι. Κάτι σε πανακότα. Κάτι τέτοιο μου κάνει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Και προσπαθώ να υποθέσω χώρα. Να το πάρει. Άντε να το πάρει. Τουρκία! Είναι ταόκτιοξου και έχει μέσα κοτόπουλο και κρέμα. What? Έχει κοτόπουλο αυτό το πράγμα. Oh yeah. Ούτε καν. Και είναι γλυκό, ε. Απίστευτο. Ταούκ κιοξού, ε, το αρχοντικό γλυκό της Ανατολής. Ακριβό γλυκό της εποχής του, κατάγεται από την Τουρκία, το σέρβιραν κατά καιρούς τη Σουλτάνα του Topkapi και έτσι πέρασε στους Έλληνες της Ανατολής, Μικρασιάτες και πολίτες. Interesting! Λίγο η ιδέα με χαλάει. Δεν μου ταιριάζει κοτόπουλο με γλυκό. Αλλά ήταν πεντανόστιμο και δεν θα βρίσκα ποτέ τι είναι γιατί δεν το έχω φάει ποτέ. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο παιδιά. Μ' άρεσε, έχασα σε αυτό το γύρο, αλλά πέρασε καλά γιατί δοκίμασα κάτι που δεν θα δοκίμαζα. Δηλαδή, αν μου λύγεις ένα κοτόπουλο με γλυκό, δεν θα το έπαιρνα να το φάω. Αν σου έλεγα ένα γλυκό με κοτόπουλο. Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ γιατί ανυπομονώ να δοκιμάσω και άλλα πράγματα που δεν γνωρίζω. Βέβαια, θα ήθελα να βρω και κανένα, να πετύχω και κανένα. Αλλά, okay, βλέπουμε, πάμε στο δεύτερο. Είστε έτοιμοι να μου το φέρετε! Να δεθώ! Το πιάτο έχει τοποθετηθεί μπροστά μου. Τι είναι τυροπιτάκια, σαν τυροπιτάκια είναι. Ναι, το... τυροπιτάκια. Φαντάζεσαι να μπλοφάρετε, να μου έχετε βάλει τύπου τυροπιτάκια να πρέπει να μαντέψω Ελλάδα, αλλά επειδή θα είναι too obvious, εγώ να πω εντάξει, σιγά μην είναι Ελλάδα και να κάνω λάθος και να με έχετε δουλέψει έτσι. Όχι, έχει άλλο σχήμα όμως. Και εδώ είναι η σως. Βασικά κάτσα, θα δοκιμάζω πρώτα χωρίς σως. Mm-hmm. Νιώθω ότι μυρίζω τυρί. Θα είναι κάτι έκφραση πώς φάει. Πάρα πολύ ωραίο! Κάποια σάλτσα έχει μέσα με τυριά και ντομάτα. Ινδικό μου θυμίζει. Που μου αρέσει όμως το ινδικό γενικά. Αλλά αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, δεν με τρελαίνει. Για να δοκιμάσω αυτά. Αυτό παιδιά μου αρέσει. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό είναι ωραίο. Μου βγαίνει να πω ινδικό. Αλλά έχω φάει πολύ ινδικό και αυτό δεν το έχω φάει. Αλλά βέβαια έχει πολλά ινδική κουζίνα που δεν τα έχω δοκιμάσει. Πόσες ευκαιρίες έχω? Μία. Μία και καλή. Ναι, αλλά γιατί έχω μία. Άντε, θα πω ινδικό αφού έχω αυτό το ένστικτο τώρα. Τι κοινό έχει. Ναι. Ο Κολόμβος με τη Φωτεινή. Και οι δύο μπερδέψαν την Ινδία με την Νότια Αμερική. Εμπανάδας από το Μεξικό! Εμπανάδας από το Μεξικό! Παιδιά, από μεξικάνικη κουζίνα δεν σκαμπάζω σχεδόν καθόλου. Έχω φάει ελάχιστα πράγματα. Έλα, σαν τυροπιτάγια είναι! Αυτό τι έχει μέσα, καλά το είπα. Τόνο. Εν τω μεταξύ, ο τόνος σε σαλάτα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου ζεστός.
αυτό με το κοτόπουλο τα σπάει. Εμπανάδα κοτόπουλο. Η πρώτη αναφορά για εμπανάδα, λέει, έχει ανακαλυφθεί στην Περσία 100 χρόνια π.Χ. Πάμε στο επόμενο. Χάνω πανταγωδός, αλλά περνάω καλά. Yay! Πληροφορήθηκα ότι έχω μια σούπα μπροστά μου και εδώ κάτι για να πιω και να σβήσω. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Είναι λίγο spicy. Είναι ωραίο. Τι είναι αυτό, μυρίζει γάλα. Πιχτό φρουτόδες. Ινδικό. Ναι! Εντάξει, μου ήταν πάρα πολύ οικίες γεύσεις. Αυτό είναι που είχαμε πιει και στο review, αλλά σε ποιο νερούλο, αυτό είναι πιο πιχτό. Μάσε. Με μάγκο. Ναι. Μάγκο, μπράβο. Μάγκο. Πώς λέγεται. Μάσε. Πώς λέγεται. Είναι και το όνομα ενός πολύ γνωστού σκυλιού. Αχ, δεν θυμάμαι. Λάς, είχα ξεχάσει πώς λέγεται, αλλά θυμάμαι τη γεύση. Ντρέπομαι λίγο που στο προηγούμενο είπα ότι είναι ινδικό. Ενώ ήξερα ότι δεν είναι, γιατί θα είχα αναγνωρίσει άμα είναι ινδικό αυτό. Δηλαδή το βρήκα αμέσως, αφού τα τρώω αυτά και μ' αρέσουν. Άσχετο που δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα. Αλλά πάρα πολύ νόστιμο. Η σούπα πώς λέγεται. Dal Makhani, είναι φακές. Dal Makhani. Ξεκίνησε στο Νέο Δελχή, Ινδία. Στην αρχή το έφτιαξαν ως συνοδευτικό. Ένα vegetarian συνοδευτικό να συνοδεύει κοτόπουλο και τέτοια. Αλλά τώρα εντάξει, έχει γίνει must. Σουπίτσα, πάρα πολύ νόστιμο. Έτσι με φακές. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχω δοκιμάσει κιόλας. Καλά, και το λάσι το θυμάμαι που το έχουν σαν δροσιστικό γλυκό, ειδικά για το καλοκαίρι που έχει απίστευτη ζέστη. Και μπορεί να γίνει και αλμυρό και γλυκό. Άντε για έτσι, πάρα πολύ νόστιμα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. 1-3, τρομερό ποσοστό. 1-3, μυρίζει ασιατικό. Αλλά για να δούμε. Δεν είναι σούπα, όχι, είναι στερεό. Τι είναι, πιρούνι, μου δώσατε πιρούνι. Τι είναι, sweet chili, όχι, τεριάκι. Κοτόπουλο έφαγα. Μπριζάκι με λαχανικά. Ασιατικό είναι. Πρέπει να πω ακριβώς τι ασιατικό. Ναι, Κοντινή, μας είπες ότι μια πήρε με 150 χώρες. Εννοώ κινέζικο, ιαπωνέζικο και αυτά. Α, δεν είμαι σίγουρη. Φιλιππινέζικο, ταϊλανδέζικο, υπάρχουν πάρα πολύ. Α, ναι, σωστά. Έλα, είναι δύσκολο. Εν τω μεταξύ το μύρισα και λέω, α, θα είναι πανεύκολο. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι πρέπει να πω συγκεκριμένη χώρα και είναι δύσκολο γιατί εγώ τρώω φουλ ασιατική κουζίνα, αλλά δεν κοιτάω ποτέ. Τώρα το συγκεκριμένο πιάτο που τρώω είναι ταϊλανδέζικο, είναι ιαπωνέζικο, είμαι κοσμάρα. Κοίτα, για να είπες τόσο εύκολα ταϊλανδέζικο, δεν θα είναι ταϊλανδέζικο. Είπα και φιλιππινέζικο, υπάρχει και κορεάτικο και θιβετιανό. Πω. Ωραία, θα πω Κίνα. Ναι! Μπορείς να βρεις και το φαγητό, πρόσεξε, παίζει για έναν έξτρα πόντο. Έξτρα ποντό. Chicken rice τριάκι. Όχι. Είναι. Κοτόπουλο Σετσουάν. Α, ναι, δεν το βρίσκα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εντάξει, αυθεντικό κινέζικο πιάτο που βέβαια ξεκίνησε από κινέζικα εστιατόρια της Αμερικής. Διαβάζω εδώ. Α, Σετσουάν είναι πιπέρι. Γι' αυτό είναι τόσο. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Μ' άρεσε. Θα το παραγγείλω σίγουρα. Μυρίζει σαν καρμπονάρα. Μυρίζει τέλεια! Τι αυτό που έφαγα. Μακαρόνι είναι. Όταν έχεις κλειστά τα μάτια, μυρίζεις καλύτερα ή μου φαίνεται. Επίσης γεύεσαι και καλύτερα, όπως σου φαίνεται και από το σκόρα. Μην με κοροϊδεύεις. Μου θυμίζει και λίγο παστίτσιο, αλλά νιώθω ότι έχει πολλά πιπέρια για παστίτσιο. Και επίσης δεν είναι σαν πίτα, Όχι, είναι. Αμπίση έχει άλλο μακαρόνι, άρα δεν είναι σίγουρα καρμπονάρα. Τι μπορεί να είναι τώρα αυτό, δεν έχω ιδέα. Μπαχαρικά πολλά δεν έχει. Άρα, πάμε κάτι προς τα βόρεια, ξέρω εγώ. Μεσογειακό γενικά δεν μου θυμίζει. Είναι μακαρόνια για αρχή. Ή έχω πέσει εντελώς έξω. Δεν θα μου πείτε μια βοήθεια. Σιωπή. Σιωπή στο background, δεν με βοηθάει κανείς. Πολωνία. Αυτή είναι η τελική σου απάντηση. Είναι η απάντηση που δίνεις. Είναι εντελώς στην τύχη. Ναι. Όχι! Πολύ κοντά όμως. Σουηδία. Γερμανία. Είναι Σπέτζελ. Τι είναι? Σπέτζελ. 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 Έχω πάει πόσες φορές Γερμανία, δεν έχω φάει ποτέ τέτοιο πράγμα. Βγαίνει από την λέξη spuds που σημαίνει little sparrows. Sparrow, Jack Sparrow. Σπουργίτη, μπράβο. Επίσης σημαίνει clump. Συστάδα. Τι σημαίνει συστάδα? Τέτοιο, πλάτς.
Λέει Southern Eastern Germany, Württemberg, Bavaria, Switzerland and Alsace. Την Πολωνία δεν την έχει μέσα, μην ψάχνεις άλλο. Είναι και είδος με καρονιούς, πολύ σωστά τα είπε ο Βαγγέλης. Έχει και το μπέικον του και το τυράκι του, θυμίζει πολύ καρβονάρα, αλλά έχει διαφορετική υφή. Ωραίο! Σπέτζερ! Κοίτα, κοντά έπεσα όμως! Δεν μου δίνετε μισό πόντο. Τίποτα. Όχι και τίποτα, ρε! Είστε άδικοι. Εννοείται ότι ενδιάμεσα πίνω νεράκι να καθαρίσω το ουμάμι, να έχω καθαρή παλέτα. Τι είναι το ουμάμι? Ουμάμι είναι η 7η γεύση, που είναι αυτή που αναγνωρίζει τα πιο ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, τις πινελιές του ροκφόρ, τις πιο λεπτομέρειες. Να το πω έτσι. Οι υπόλοιπες 6, ποιες είναι? Η πικρή, η ξινή, η γλυκιά, η αλμυρή. Και η 5η είναι το ουμάμι. Α, 5, η 5η είναι, όχι 6η. Πριν είπες 7η. 7η. Μπορείς να παραπάνω. Φωτεινή, είσαι μεθυσμένη σε γύρω. Είναι το μεθύσι του καλοκαιριού. Τώρα, αν βρω το τελευταίο, θα πιάσω βάση. Αν δεν το βρω, έχω χάσει παταγωδός. Αλλά έχω περάσει καλά, δεν έχει σημασία. Φέρτε το! Μυρίζει τέλεια. Τι σούπα σου βγάζει? Αχ, νιώθω ότι έχει μπαχαρικά. Τύπου, δεν ξέρω. Αζερμπαϊτζάν. Χαιρετίσματα στον Μπακού! Χαιρετίσματα στον Μπακού! Θέλω να πάω, δεν έχω πάει. Θέλω πάρα πολύ να πάω. Καίει. Α! Καίει και μπαχαρίσια και θερμοκρασία. Και, παιδιά, δεν μου αρέσουν τα τόσο καυτερά. Δεν ξέρω αν την παλεύω να φάω κι άλλο. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πολύ ανοχή στα καυτερά. Μ' αρέσουν τα ελάχιστα καυτερά, αλλά τα ελάχιστα καυτερά είναι για μένα πολύ καυτερά και μ' αρέσει. Όταν πάμε από το μέτριο προς το πολύ, δεν την παλεύω μία. Δηλαδή θα αρχίσω να κοκκινίζω τώρα. Η ροδόχρους μου θα γίνει. Θα πεταχτεί έξω. Δεν υπάρχει. Ποια? Η ροδόχρους. Έχει κάτι στερεό, μπορεί να έχει τύπου κοτόπουλο. Το κρεατάκι απίστευτο. Αλλά γεια! Λοιπόν, μοσχάρι σίγουρα έχει πάρα πολύ νόστιμο. Πρέπει να έχει και καυτερές πιπεριές, δεν είμαι σίγουρη. Πρέπει να έφαγα μία. Λογικά είναι καυτερή. Σάλτσα ντομάτας με κρέμα γάλακτος, κάτι πηχτό. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ νόστιμο, δεν το έχω ξαναφάει. Μου κάνει ανατολίτικο φουλ. Τουρκία δεν θα είναι, γιατί έχουμε πει Τουρκία. Να είναι Γεωργία, Ιράν, Ιράκ, κάνα τέτοιο. Δεν ξέρω. Έλα, μια βοήθεια δεν μου έχετε δώσει για το τελευταίο. Ούτως ή άλλως βάση θα πιάσω, δεν είναι ότι θα κερδίσω. Ωραία, θα σου δώσουμε μια βοήθεια αν ξαναφάς μια γεμάτη μπουκιά. Αν ξαναφάω μια γεμάτη μπουκιά, μου δίνετε βοήθεια. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, η μόνη βοήθεια που θα πάρεις. Είμαστε Ευρώπη. Ευρώπη! Πάρα πολύ γνωστό παραδοσιακό πιάτο. Περίμενε, είναι γκουλιάς. Ναι! Είναι γκουλιάς. Μπράβο! Το βρήκα! Ναι! Είναι παραδοσιακό ούγγρικο φαγητό. Όταν πάτε Βουδαπέστη, που είναι και πανέμορφα, να πάτε εκδρομή να φάτε. Ναι, εντάξει, έχει κρεατάκι και λαχανικά με πάπρικα και άλλα μπαχαρικά. Ναι, είναι εθνικό φαγητό της Ουγγαρίας. Όταν ήμουν στην Ουγγαρία, έπαιρνα κάθε μέρα γκουλιάς, αλλά τους έλεγα να μην το κάνουν καυτερό, γιατί δεν αντέχω τα καυτερά. Οπότε, επειδή αυτό είναι το αυθεντικό γκουλιάς που είναι καυτερό, δεν το αναγνώρισα κατευθείαν. Αλλά είναι απίστευτα. Εμένα γενικά όλες αυτές τις σούπες γκουλιάς, μπόρς, ζεστές τύπου, τρελαίνομαι. Εντάξει, αν δεν με βοηθούσε όμως, μπορεί να μην το βρίσκα. Έπιασε τη βάση. Έπιασε τη βάση όμως! Γιατί είσαι βασικιά, γι' αυτό έπιασε τη βάση. Δεν είναι κακό να είσαι βασικός. Δε, είναι πάρα πολύ καλό. Είσαι ό,τι γουστάρεις. Βέβαια, με αυτό το outfit απορώ πως με είπες βασικιά. Πριν μου είπες παίκτρια του Tekken και τώρα με λες βασικιά. Δεν κολλάει. Είναι βασική παίκτρια του Tekken. Ο Γιασιμίτσου θα σε γίνει στη φάπα. Σίγουρα θα με είχε στη φάτσα ο Γιασιμίτσου. You win. Στην πάπα ή στην πάπα? Στην πάπα. Ρε, δεν μπορώ να συνέλθω από το καυτερό. Έχει μουδιάσει γλώσσα. Έχει, δε, νιώθω ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Έχω μουδιάσει γλώσσα εδώ στα πλάγια τα μπάγουλα. Δεν μπορώ τόσο καυτερό. Πέρασα τέλεια, μπορεί να έπιασα βάση με το ζόρι, αλλά δοκίμασα πράγματα που δεν έχω φάει και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Γενικά, συνήθως όταν παραγγέλνω, τίνω να παραγγέλνω αυτά που ξέρω ότι μ' αρέσουν και είναι safe. Που κακώς, γιατί καλό είναι να διευρύνουμε την παλέτα μας έτσι λίγο και να δοκιμάζουμε και κάτι άλλο. Ήταν ευκαιρία σήμερα αυτό και πρέπει να το βάλω στόχο στον εαυτό μου. Να.
δοκιμάζω και άλλα πράγματα και εκτός του στούντιο. Γράψτε μας από κάτω τι σας κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον, τι έχετε δοκιμάσει και σας αρέσει. Και προτείνετε μας τι να δοκιμάσω την άλλη φορά. Τι άλλες χώρες μπορώ να δοκιμάσω. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα διαβάσω εγώ τις προτάσεις, θα τις διαβάσουν τα παιδιά και θα διαλέξουν. Καλά και να τις διαβάσω σιγά μην τις θυμάμαι μέχρι να έρθει η ώρα για το part 2. Και εννοείται όπως πάντα θα κληρώσουμε από τα σχόλια τους νικητές που θα κερδίσουν κουπόνι για δωρεάν φαγητό από το eFood. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή μας σεζόν, φελάκια και μουά! Φέρτε μου τα πιτάκια με το κοτόπουλο και το ριζάκι το ασιατικό να συνεχίσω το γεύμα μου. Αυτό αν δεν ήταν spicy. Φάντε το εσείς όμως επειδή είναι spicy. Backstage fun fact. Δες πώς οι γραμμές της μπαντάνας συμβαδίζουν με το πρόσωπο της φωτεινής. Ναι, 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 απίστευτο. Και ναι, λες και έχεις κάνει κολλάζ από πάνω κάποια άλλη φωτογραφία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.